μια σιδηροδρομική εταιρεία στην Δυτική Ιαπωνία ξεκίνησε εμπορικά δρομολόγια με τα διπλής λειτουργίας οχήματά της, τα πρώτα στον κόσμο που κινούνται εξίσου και σε δρόμο και σε σιδηρόδρομο. Μοιάζουν με μίνι λεωφορεία που κινούνται με συνηθισμένα ελαστικά στον δρόμο, αλλά μετατρέπονται σε βαγόνι τρένου όταν βρίσκονται πάνω σε ράγες. Στο πρώτο δρομολόγιο μεταφέρθηκαν συνολικά 18 επιβάτες, όσο οι ανώτεροι ήδη περιορισμένοι λόγω του κορονοϊού χωρητικότητα του οχήματος. Ως λεωφορείο μετέφερε τους ντόπιους κατοίκους από την πόλη Κάιγιο της περιφέρειας Τοκουσίμα στα νότια της χώρας, στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και από εκεί, χωρίς να χρειαστεί να βγουν από το όχημα, μεταφέρθηκαν ως βαγόνι τρένου στην ανατολική περιφέρεια Κόχη.